έργο προόδου και πολιτισμού δηλαδή, όχι IT. Είμαι ευτυχής που επί των ημερών μου ικανοποιήθηκε ένα από τα πλέον φλέγοντα αιτήματα του λαού της περιφερίας. Ωραίο αυτό, ε. Να θυμηθείς να το βάλω στο λόγο. Αυτό που είπα τώρα, ρε. Πώς το είπα, ρε. Όχι, ρε παιδιά, δεν το είπα έτσι, κάπως αλλιώς το είπα. Είπες ότι είναι το ένα φλέγον έτοιμα. Φλέγον έτοιμα, ε. Όχι. Είπες ότι επί των ημερών σου φτιάχτηκε το μελευτήριο της Πατανιάς. Όχι, μελευτήριο έλεγα, δεν έλεγα, τα θυμάμαι. Κάπως αλλιώς τα είχατε διάξει. Πάντως είχα πάει το λαό. Πάντα χρειάζεται το λαό μέσα. Χρειάζεται. Μονοκόλλητο το λαό. Πάει. Λοιπόν, τι λέτε, να ετοιμάσουμε κανένα κουκανάκι να παίξουμε. Ναι, είπαμε να ετοιμάσουμε ένα κουκανάκι. Σε λίγο θα έρθουνε και οι κουτελιδάκηδες. Α, πολύ ωραία. Τους τηλεφωνήσατε όμως. Τηλεφώνησε πριν λίγο η Νάντα. Και είπαμε αργότερα δηλαδή να πάμε στα Στέρια, εκεί που χορεύει αυτή η Αραπίνα. Παιδιά, αυτή είναι τρομερή. Δεν θυμάμαι ποιος μου το έλεγε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Παιδείας. Τι πάει αυτό. Για τις σκεφτάσεις, μπράβο. Αυτός. Είναι, λέει, ένα πράγμα τρομερή. Ποστάκι, ένα πράγμα. Για να πάμε. Πάμε, να πάμε. Άντε, για να ετοιμάσω. Να ετοιμάσω. Ναι, πήγαινε. Να πιούμε και ένα ουσιάκι. Έτσι, να ζεσταθούμε λίγο. Τασία! Ορίστε, κύριε, παρακαλώ, εδώ είναι. Άργησες, Τασία. Κύριε, είχα πάει να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Δεν μπορούσα να... Λοιπόν, κοίταξε να ετοιμάσεις ένα ουσκάκι. Θα πιούμε με τον κύριο Κώστα. Μάλιστα. Θέλω να βάλεις κάνα βιταμάκι, κάνα κρακεράκι, κάνα φιστικάκι, κάνα μυγδαλάκι. Λίγο βίτα. Βάλε κάνα πατατίτσα, κάνα ελίτσα, κάνα σαρελίτσα. Βάλε κάνα τυράκι. Βάλε και εκείνο το ωραίο το ροκφόρ που είχαμε πάρει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Κόψε και μια ντοματούλα. Α, φτιάξε και μια μακαρονάδα με κιμά. Μην το φορτώσεις πάρα πολύ. Κάτι προκύρος. Ευτυχώς που δεν πεινάνε. Πάλι καλά, θα μου ζητήσουν να τους φτιάξω και κανένα μπατσά. Γιατί ώρα λέω να πάρεις το πρωί για το Βαδελιά. Λέω να φύγω εκεί 9 με 10 το πρωί, να με το μεσημεράκι στην Πλατανιά. Θα ετοιμάσεις πράγματα, θα πάρεις τίποτα. Τασία! Δεν πάει καλά αυτή, παιδιά. Δεν σου είπα να είσαι γρήγορη. Εδώ είμαι εκεί. Δεν μπορώ να σας προλαβαίνω. Τασία, το κουστούμι μου είναι έτοιμο για αύριο. Μάλιστα, κύριε. Το πουκαμισό μου, η γραβάτα μου. Όλα, κύριε, έτοιμο. Μπράβο. Το κουστούμι σας, το πουκάμισο, η γραβάτα, η ζώνη, οι γάλτσες, σόβρακα, κουραστοντά δεν το βρίσκατε να σηκωμάτε. Χαρά στο κουράγιο σου, παιδε. Χαρά στο κουράγιο σου. Τι να κάνουμε, ρε Κωστάκη, η περιφερειά μου. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ την περιφερειά τους. Ωραίο είναι αυτό, ε. Καλό, ρε παιδε, καλό. Αλλά θα εικονίσεις και κανένα λόγο. Όχι μόνο θα εκφωνήσω λόγο. Θα εκφωνήσω λόγο μεγάλης πολιτικής βαρύτητας. Μπα. Τι μπάει ήταν τώρα αυτό, ρε Κωστάκη. Μα λέω, τι να πει κανείς τα εγένεια νοσταφύριου τώρα. Όχι, μην το παίρνεις έτσι, Κώστα. Εγώ θα επεκταθώ. Θα επεκταθεί. Βεβαίως. Και μεταξύ των άλλων θα κάνω και ένα απολογισμό του όλου μέχρι σήμερα έργο μου. Μπα. Μπαμπακόστορο, ρε Κωστάκη. Μπαμπακόστορο. Πού το πήγαινε στον μπάρλα εδώ. Μα τι χρειάζεται τώρα ο απολογισμό του έργου σου σε κάτι γένεια. Όχι, χρειάζεται, Κώστα μου. Χρειάζεται. Χωριάτες είναι. Κοντοκέφαλοι. Πρέπει κάθε τόσο να του θυμίζω τι κάνω εγώ για την περιφερειά μου. Γιατί αλλιώς ξεχνάνε, Κώστα. Και θα ξανάρθουν οι εκλογές και η περιφερειά σου θα σε γράψει στην περιφερειά της. Ωραία είναι αυτό, ε. Καλό. Λέω κάτι ωραίο, αλλά τα ξεχνάω. Πώς το πες. Έτοιμα είμαι. Μάλιστα. Ερχόμαστε. Πώς το πες. Τι είπες. Δεν ξέρω, ρε γάμο. Τα ξεχνάω, ρε Κώστα. Έχω αυτό το κακό τα ξεχνάω. Κάτι καλή. Χαλιμάδο, ρε κόρη μου, Κωστάκη. Χαλιμάδο. Έλα.
τι γίνεσαι. Χαθήκαμε, λαλάκι, ε. Ναι. Δεν μου λες, τι κάνετε εσείς απόψε. Μπα, να σου πω, με θέλετε μαζί σας. Ναι, σε καμιά ωρίτσα θα συναντηθούμε. Σας περιμένω εδώ στο σπίτι. Bye-bye. Ω, τον κύριο Λιώργο. Καλησπέρα σας, Μισαρίκη. Τι κάνετε, κύριε Λιώργο. Μήπως είχατε κάποιο διάτομο τηλεφώνημα. Όχι. Μόλις τελείωσα. Καθίστε, κύριε Γιώργο. Μέση. Κύριε Γιώργο, και σας ήθελα κιόλα. Με θέλατε. Ναι. Ήθελα να σας παρακαλέσω να μου κάνετε ένα μπουφέτ. Τιμή μου να σας εξυπηρετήσω δεσποινής. Ξέρετε, κύριε Γιώργο, εκεί στην παρέα μας είναι και ένα παιδί που δεν έχει τελειώσει ακόμα το λύκειο. Ναι. Τώρα δηλαδή πάει στην τελευταία τάξη. Ναι, λοιπόν. Και του συνέβη και ένα ατύχημα του παιδιού και κινδυνεύει τώρα να χάσει το χρόνο. Αμαρτία δεν είναι, κύριε Γιώργο. Και τι ατύχημα του συνέβη δηλαδή. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι. Πρόβιο. Δεν καταλαβαίνω. Κύριε Γιώργο, κρατούσε εκεί στα χέρια του ένα γιαούρτι και κατά λάθος τούπεσε. Πού τούπεσε. Στη φαλάκρα του κυρίου Λικιάρτη. Καλά, πώς τούπεσε στη φαλάκρα του κυρίου Λικιάρτη. Εγώ τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, τα πράγματα πέφτουνε καθένας που δεν ποτέ ορίζει ο Θείος. Κύριε Γιώργο, αυτή ήταν η ατυχία του. Αυτού τούπεσε πλαγίο. Κατάλαβα. Καταλάβατε, τούπεσε έτσι. Κατάλαβα. Και τώρα τον βγάλουν και τέτοιο γόη το παιδί. Και θέλουν να τον αποβάλουμε και από όλα τα λύκεια. Και καταλαβαίνετε. Καλά, δεσποινή Σαρίκη. Πείτε μου το όνομα του παιδιού και σε ποιο λύκειο πηγαίνει. Ναι, κύριε Γιώργο. Μπούξος λέγεται. Θεόδωρος Μπούξος. Μια στιγμή να σας το γράψω σε ένα χαρτάκι. Εγώ πάντως θα τηλεφωνήσω αύριο στο Υπουργείο Παιδείας στον συνάδελφό μου τον κύριο Ζαχαρόπουλο και θα το τακτοποιήσουμε το ζήτημα. Κύριε Γιώργο, να μην ανησυχεί. Να μείνετε, βέβαια. Καταλαβαίνετε, δεν το λέω για μένα, για το παιδί. Για το παιδί. Ωραία, κύριε Γιώργο. Να σας πω, είπατε να ειδοποιήσουν τον παπά ότι ήρθατε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, κύριε Γιώργο, εγώ φεύγω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, και έλεγα. Γεια σου, Γιώργο. Θα σε έπρεπε, κύριε Γιώργο. Ναι, τον έφερα στο λόγο. Φυσικά. Είναι καλός ο Γιωργάκης. Καλός. Χορταστικός. Δεν τον διαβάσατε, κύριε Γιωργάκη. Πώς να τον διαβάσω. Δεν σου είπα ότι τον έχασα. Εγώ νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους λόγους σας. Από τους καλύτερους, ε. Φυσικά. Μπράβο. Έθιξες και όλα εκείνα που σου είχα πει, ε. Φυσικά, τα έβαλα. Σου είχα πει και κάτι νόστιμο. Τα έβαλε. Τα έβαλα και αυτά, κύριε Γιωργάκη. Εσύ τα θυμάσαι όλα, Γιωργάκη. Μπράβο. Γιατί εγώ τα ξεχνάω. Αυτό το κακό εδώ. Εκείνο το ωραίο το έβαλες. Το έβαλα και αυτό, κύριε Υπουργέ. Μα δεν στο έπανω. Πείτε το μου τώρα. Εκείνο που λέει το να προσφέρει ένας πολιτικός την ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον. Αυτό δεν θα βάζαμε, κύριε Υπουργέ. Αυτό το βάζουμε παντού. Έχεις δίκιο. Πάει παντού. Τι γίνεται, βρε Ατρέα, πες. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Ναι. Με συγχωρείς, Γιώργο. Ναι, κύριε. Τι πετάξατε. Δάμα μπαστούνι. Δάμα μπαστούνι. Μπαμπά, για φέρτε εδώ. Εσύ τι πετάξατε. Κάτσε ρε μάτα, δεν είμαι καλή σπάει. Να, δεν είναι καλό. Λοιπόν, τι λέγαμε, Γιώργο. Για εκείνο που πάει παντού. Ποιο πάει παντού. Ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον. Αλλά καθήκον. Πάει παντού. Και αυτό πάει παντού, ε. Ο Τρικούπης δεν ξεχνούσε ποτέ τα λόγια του. Από στήθους τα έλεγε. Τασία! Ορίστε, κύριε, παρούσε στις διαταγές σας. Πάρε, παιδί μου, σε παρακαλώ, τη μαμά στον κήπο. Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Έλα, γιαγιά, πάμε έξω να δούμε εμείς τα λουλούδια. Τι, μου έστειλε λουλούδια ο Τρικούπης. Α, πολύ με φλερτάρει αυτό. Πάμε. Τι γίνεται, βρε, πάλι παίζεις. Πάλι παίζω. Παίζεις, βέβαια.
Περίμενα ένα λεπτό να βάλω το λόγο μου στην τσέπη μου. Μην μου ξαναμιλήσετε. Πάμε πέσω, ε. Ναι. Τι πετάξατε. Τα σπαθή. Κάνει. Τα σπαθή. Με συγχωρείς, Γιώργα, και. Ναι, ναι. Και βέβαια μου κάνει. Κι αυτό σου κάνει. Κι αυτό μου κάνει. Ρανάτα, τι ζόρι τραβάς εσύ εδώ. Τι πετάξατε. Να, πάμε. Λοιπόν, τι λέγαμε, ρε Γιώργα. Έχεις και κάτι προς υπογραφή. Δεν έχει. Μπράβο, ρε Γιώργα. Μπράβο. Όλα θα θυμάσεις. Εδώ είναι. Τι είναι αυτό, ρε Γιώργα. Αυτό εδώ είναι για την προμήθεια του φαρμακευτικού υλικού. Κάτι ενθυμό. Κάτι ενθυμό. Ναι, Αντρέα, μας έβγαλε στην ψυχή. Τι πετάξατε. Εξυπαστούμε. Δεν μου κάνει. Έλα, να μην ξεφερθεί. Με τραβάνε, ρε, να τα κεφέρετο μου. Δεν βλέπεις ότι καίγομαι στη δουλειά. Αυτό. Αυτό είναι περί επιγούσης αποστολή σκηνών εις του σεισμοπαθείς. Σεισμοπαθείς. Τι είσαι, Κεφαλονιάς. Κάτι έτσι μου. Τζόκερ σηκώνει. Τζόκερ. Τζόκερ. Τασία, καφέ στο Γιουργάκη. Τζόκερ. Να κανονίσω όλα. Η υποδοχή θα είναι καλή. Τα έχω κανονίσει όλα, τα χαλάσει κόμπι. Τα χαλάσει κόμπι. Έχω κανονίσει που λες και έχω μαζέψει και 10 ωραίες κοπέλες. Το πλαισιό σου έξι με αριστερά δεξιά και λόγους παράτες και ενεργές τους παρέστες και παρατατζούν να γίνει χαμός. Και έχω κανονίσει και τα σχολεία. Δεξιά τα δημοτικά, αριστερά τα γυμνάσια πίσω, τα λυκόπουλα μπροστά, οι πρόσκοποι. Να γίνει χαμός σου λέω. Χαμός. Είναι όλα τακτοποιημένα στο καμίνι. Να σου πω, ρωσική θα υπάρχει. Βγαίνει γιατί δεν έχω ρίξει μουσική. Ολόκληρη φιλαρμονική θα έχω. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, θα έχουμε κόσμο. Ωραία, ο κόσμος τρελαίνεται για πανηγύρια, ρε, μην ανησυχείς γι' αυτό σου λέω, όλα είναι τακτοποιημένα. Να υπάρχει όμως και ενθουσιασμός. Εδώ υπάρχει και ενθουσιασμός. Να φανεί αυθόρμητος κάπως. Αυθόρμητος θα φανεί, ρε Γιώργο, ενθουσιασμός, αυθόρμητος τα πάντα σου λέω, είναι τακτοποιημένα. Αν όλα πάνε καλά και ενθουσιαστεί και αυτός και με την υποδοχή που θα του κάνουμε, τον έχω προετοιμάσει κατάλληλα να πει το μεγάλο ναι για την γεωργική σχολή. Αυτή είναι δουλειά, ρε Γιώργο. Κανόνισε και αυτή, ρε, και σου λέω εγώ μετά τι έχει να γίνει. Γι' αυτό σου λέω. Να είναι έτσι όπως πρέπει η υποδοχή, να ενθουσιαστεί και αυτός και να πει το ναι. Ωραία, για την υποδοχή μη σε νοιάζει, σου λέω. Τα έχω κανονίσει να τον υποδεχτεί, είναι όπως υποδεχτήκαν οι Αθηναίοι τον Καραμαλή το 1974. Τι λέει. Τι κάνει. Η γεωργική σχολή θα γίνει κάποια στιγμή. Έτοιμο τον έχω. Αλλά όσο να είναι. Σχέδια, μελέτες, προϋπολογισμοί θα πάνε χρόνο. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε να κάνουμε και εκείνη τη γέφυρα. Ποια γέφυρα? Του Άγριου. Και απολύτως δικαιολογημένα. Σήμερα ήρθε μια νέα έκθεση. Πήρε και ένα πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο. Έλα, ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, μην τα ανακατεύει όλου μαζί, παιδάκι μου. Όποιο κυνηγάει πολλού λαού, στο τέλο δεν πιάνει κανένα. Τι είναι μπορεί 7 μέτρα γεφύρι τώρα η γέφυρα του Άγριου. Τι είναι ο κάμπρο με το ζουμί του. Τι να βγάλουμε εμεί από 7 μέτρα γεφύρι, ρε. Εξάλλου, να σου πω και το άλλο. Επιβάλλεται να μην γίνει. Γιατί? Γιατί χωρίς γεφύρι θα τα δώσουμε τα χωράφια, μην παρά το κανονίσει με το φώτι. Άμα τα πάρουμε τα χωράφια, μετά σου φτιάχνω εγώ και γεφυράρα, σου φτιάχνω και λεωφόρο να γίνει εκεί πέρα κέντρο διερχομένων. Αλλά τώρα πρόσεξε, μην τον αφήνει τον υπουργό και εξαντλήσεται σε πολλά μικρά έργα. Γιατί λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το τρίτο. Κονδύλια είναι αυτά, φεύγουνε. Και άμα έρθει η ώρα τη γεωργική σχολή, θα σου πει από πού κύριε, από πού και εσύ τότε. Άκου και εμένα που σου λέω που είμαι παλιά καραβάνα, άκουμε. Ίσως να είναι και έτσι. Όχι ίσως, έτσι είναι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Δεν μου λες. Τι. Πού θα μείνει ο κύριος υπουργός. Εμείς είμαστε. Κάνω έτσι.